Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel. Δείτε απόψε. Σε προαναγγελία για ειδικό δικαστήριο, στην περίπτωση που η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μητσοτάκη έχει κάνει το έγκλημα να στείλει στην Ουκρανία υλικό από την αμυντική διάταξη της χώρας, προέβη ο Γιώργος Τσίπρας. Υπάρχει αδιαφάνεια και ψέμα, αφού το έγγραφο για την πρώτη παρτίδα αναφέρεται σε εκτοξευτήρες και δεν ξέρουμε τι τύπου και πόσους, τόνισε ο αναπληρωτής τομέαρχης άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν μας ενημερούν τι στέλνουνε, με ποια εμπιστοσύνη κανείς να πιστέψει τον Υπουργό Άμυνας ότι αυτά καθόλου δεν μειώνουν την αμυντική ικανότητα της χώρας? Δηλαδή αυτό το οποίο αναφέρεται ότι δεν παίρνονται από αμυντική διάταξη, αλλά παίρνονται από αποθέματα. Καταρχάς, αν παίρνονταν όπλα από την αμυντική μας διάταξη, την παρούσατε, ανεπτυγμένη δηλαδή, θα ήταν έγκλημα για ειδικό δικαστήριο. Στο πόδι βρίσκονται οι συνταξιούχοι και στις Σέρες, ναι καλέ, αυτοί που ψήφισαν το μακεδονόμαχο Μητσοτάκη, που τώρα σέβεται και τιμά τη συμφωνία των Πρεσπών, εξαιτίας των αστρονομικών ποσών που είδαν στους λογαριασμούς ρεύματος. Σύνταξη στα 604 ευρώ και λογαριασμός στα 814, όταν πρώην Μητσοτάκη πλήρωνε 79 ευρώ, δηλαδή τώρα θα δώσει 10 φορές επάνω στους ρευματοκλέφτες κολλητούς του Πρωθυπουργού. Να τον ξαναψηφίσετε, πρωί-πρωί στις κάλπες. Στις μαρτυρικές εποχές που ζούμε υπάρχει ακόμα ανθρωπιά. Σωματεία και φορείς στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης προκειμένου να αποφευθεί η έξωση σε τετραμελή λαϊκή οικογένεια με τον 54χρονο ιδιοκτήτη να είναι άνεργος από το 2018 και τη σύζυγό του με αναπηρία 75%. Εκ μέρους Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος, εκ μέρους των ταξικών σωματείων που βρίσκονται σήμερα εδώ και δίνουμε τη μάχη, ήρθαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε μια εργατική λαϊκή οικογένεια που κινδυνεύει από μέρα σε μέρα να χάσει το σπίτι της. Σήμερα η φοιτητική σύλλογη σε συμπόρευση με τα σωματεία, τους φορείς και τους συλλόγους είμαστε εδώ για να μην επιτρέψουμε κανένα πληστηριασμό σπιτιού λαϊκής οικογένειας. Εκ μέρους των σωματείων που συσπηρώνονται στην Ομοσπονδία, είμαστε εδώ και δηλώνουμε δεν θα αφήσουμε το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας σε κατοικία να γίνει εμπόρευμα και βορρά για τα κέρδη των τραπεζιτών. Φράζουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας στην οικογένεια που αυτή τη στιγμή καλείται να ξεσπιτωθεί. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα του σημερινού πολυθυματικού ενημερωτικού μαγκαζίνου CryptoMallet και αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες τις εκπομπές, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Με 10 ευρώ το μήνα, ή 50 ευρώ το εξάμηνο, ή 90 ευρώ ετησίως, οι συνδρομητές του Free Press Channel θα λαμβάνουν στο mail τους καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, την αγαπημένη τους εκπομπή CryptoMallet, με αποκαλυπτικό όπως πάντα περιεχόμενο για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η διαδικασία είναι απλή. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας σήμερα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους σας.